που λένε ότι πρέπει αυτό το μικροτσιπ να μπει πλέον στο χέρι ή στο μέτωπο. Επειδή όμως εδώ σε εμάς δεν έχει ακόμα ακουστεί αυτό, παρά μόνο προχθές που είπαμε ότι μέσα, μέσα στο Λουξεμβούργο, το Λουξεμβούργο μας είπαν εκεί ότι συζητήθηκε ο τρόπος εφαρμογής της Schengen και μας είπαν ότι... Συζητήθηκε και το θέμα, ότι ένας από τους τρόπους είναι το μαρκάρισμα με το microchip. Ναι. Και στο μέτωπο. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ θα ήθελα όμως να διαβάσω λεπτομερώς από πού υπάρχει το καθένα. Το περιοδικό Economic Advisor, ναι, στη σελίδα 12, 34-84, γράφει: συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε άρθρα από διάφορες πηγές στον κόσμο, χωρίς να κάνουμε θρησκευτική αναφορά, τα οποία δηλώνουν ότι κάθε ανεξάρτητο «ον» θα είναι υποχρεωμένο στο άμεσο μέλλον να λαμβάνει ένα σημάδι στο σώμα του για σκοπούς ταυτότητας, για να αγοράζει, να πουλάει, να κατέχει, να εργάζεται, να λαμβάνει ιατρική φροντίδα. Ένα άρθρο στην Αυστραλία, σε μια από τις μεγάλες κυκλοφορίες εφημερίδα, την Sydney Morning Herald, στις 15 Φεβρουαρίου, παρακαλώ να ακούγονται οι αυτές καθαρά, για να 15 Φεβρουαρίου του 1984, περίπου μισή σελίδα είναι αφιερωμένη σε ένα άρθρο με τίτλο «Χωρίς χρήματα, χωρίς χαρτιά, χωρίς τα αναγκαία για ευπρεπή διαβίωση». Συνοδεύοντας την εξαιρετική έκθεση, υπάρχει και ένα σκίτσο που γράφει «Μην αφήνεις πλέον το σπίτι χωρίς αυτό». Και έχει έναν άνθρωπο, η εφημερίδα, αν μπορεί η κάμερα να εστιάσει, που δείχνει στο μέτωπο ότι έχει... σημάδι. Έχει το σημάδι, το barcode. 1984. 1984 αυτό. Στις 11 Οκτωβρίου του 1993, στην Washington Times, 11 Οκτωβρίου του 1993, με τίτλο «Εθνικό τατουάζ υψηλής τεχνολογίας», αναφέρεται στην... Για να ξαναπείτε το αυτό. «Εθνικό τατουάζ, υψηλής τεχνολογίας». Μάλιστα. Είναι στο περιοδικό, ξαναεπαναλαμβάνω, Washington Times, 11 Οκτωβρίου του 1993. Με τίτλο «Εθνικό τατουάζ υψηλής τεχνολογίας», αναφέρεται στην Smart Card, δηλαδή στην έξυπνη κάρτα, που θέλει να επιβάλλει ο πρόεδρος Κλίντον. Κατασκευάστηκε από την εταιρεία Hughes Aircraft Company και όποιος την έχει δεν πρόκειται να την χάσει ποτέ, είπε ο Κλίντον. Πρόκειται για έναν transponder που εμφυτεύεται στο ανθρώπινο σώμα με σύριγγα. Τι είναι ο transponder? Είναι ένας νέος τεχνικός όρος εκ των δύο λέξεων transmitter, που σημαίνει πομπός, και responder, που σημαίνει απαντητής. Δηλαδή, ο transponder δέχεται ραδιοκυματικά σήματα από κάποιον πομπό, δυναμώνει αυτά τα σήματα και τα στέλνει σε άλλη συχνότητα σε κάποιον δέκτη. Αυτό το συρρυγικό τσιπάκι είναι ευφιέστατο, ασφαλές, φτηνό, επιτυχώς δοκιμασμένο και μια πολύ καλή μέθοδος αναγνωρίσεως ατόμων χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα. Το μέγεθός του δεν ξεπερνά το μέγεθος ενός σπυριού ρύζου. Τοποθετείται δε απλώς κάτω από το δέρμα. Να σας πω κάτι. Ναι. Όποιος έβλεπε προχθές X-Files στο κανάλι Star, θα έβλεπε όλο αυτό που λέει το δημοσίευμα εδώ, επισήμως, λέει για την εταιρεία και ο πρόεδρος Κλίντον, απόφαση κτλ. Θα το έβλεπε ως υποθετική του μέλλοντος ιστορία, ώστε ένας πράκτορας του FBI, και το λέω γιατί είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, παγιδευόμενος, έχει παγιδευτεί μία πράκτορ του FBI, μόνο που είναι τυχερή, διότι πάει να μπει από ένα ασανσέρ και κάτι χτυπάει από εκεί που μου ελέγχουν τα μηχανήματα, χτυπάει, ενώ η ίδια δεν έχει τίποτα απάνω της, και κάνει και μία έτσι πίσω στο σβέρκο. Και κάτι, ξέρετε, φοβήθηκε, του πήρε καρκίνο ή κάτι άλλο. Πήγε στο γιατρό και απλώς τις είχαν φυσήξει με μία ένεση κάποια στιγμή αυτό το έξυπνο smart τσιπάκι που είπατε. Ωραία. Ναι, λοιπόν, συνεχίζω. Ωραία, είναι ιστορίες της άγριας δύσης αυτές. Νομίζω πραγματικά. Δηλαδή, η τελευταία έννοια εξοικειωμένη που έχουμε εμείς, που είμαστε εξοικειωμένοι με τα χολιγουντιανά, είναι το σφράγισμα των αγελάδων για να μην χαθούν. Έτσι. Συνεχίζω και, πιστεύω ότι οι αγαπητοί τηλεθεατές θα αναγνωρίζουν ότι δεν λέω τίποτα δικό μου μέχρι τώρα. Συνέχεια αναφέρομαι... Νομίζω ότι είναι παραπάνω από τεκμηριωμένο αυτό. Το δελτίο νέων της Τραπέζης Εργασίας της Αυστραλίας, τόμος 15, αριθμός 13, Μάρτιος του 1984, γράφει «Όχι τραπεζογραμμάτια, όχι πιστωτικές κάρτες, όχι βιβλιάρια τσεκ.
αλλά ένα αόρατο στο ανθρώπινο μάτι σημάδι στο χέρι σας ή μπροστά στο μέτωπο, τι πιο τέλειος τρόπος να αρχίσετε το 1984. Το σημάδι αναγνωρίζεται σε κομπιούτερ και τράπεζες ή το οπουδήποτε οι κάτοχοι του σημαδιού ψωνίζουν. Ο κατεστηματάρχης απλώς κρατά ένα ηλεκτρονικό μολύβι πάνω από το σημάδι και αμέσως στέλνει αυτόν τον αριθμό του προσώπου σε ένα κέντρο ηλεκτρονικών εγκεφάλων από όπου πληροφορείται η τράπεζα για τη συναλλαγή. Δεν απαιτείται χρήση χρημάτων. Δηλαδή μισό λεπτό. Φτάνω εγώ κάπου να κάνω μια δουλειά. Αυτό είναι το 84 μου λέτε. Ναι, ναι. Θα φτάσουμε. Προφανώς. Φτάνω εγώ το 84 κάπου να κάνω τη δουλειά μου στην τράπεζα, πάνω πάρω τα λεφτά, το μισθό μου από το Μέγα κάπου. Και θα σταματάω στον γκισέ και ή θα έχει ένα μολύβι ψηλά εκεί απάνω ή κάποιος θα παίρνει ένα μολύβι, θα μου το κάνει έτσι από το μέτωπο έτσι. Ή από το χέρι με την προϋπόθεση ότι τα έχω δεχτεί να τα φορέσω αυτά. Καλά, τώρα θα πιάνε τα φοράνε και με το ζόρι. Ένα εδώ ή ένα εδώ ή θα βάζω το χέρι μου κάτω από ένα μηχάνημα σαν όπως βλέπουμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας όπου ο τρόπος για να μπεις είναι να πατάς το χέρι σου πάνω σε ένα μηχάνημα, έτσι. Ναι. Το έχουμε δει πάνω από μία φορά σε αμερικάνικες ταινίες. Ναι. Οποίες... Αλλά μας φαίνεται και φυσικό, ξέρετε. Ναι. Δεν εκπλήσεται κανείς. Οποίες... Ούτε και φοβάται κανείς. Οι οποίες, κύριε Κανέλη, αυτές δεν είναι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Είναι ταινίες που προλυαίνουν το έδαφος για να το δεχτούν οι άνθρωποι πολύ ευκολότερα. Γιατί θα δείτε ότι μια ταινία επιστημονικής φαντασίας που βγαίνει, μετά από λίγο όλα αυτά δημοσιεύονται ως επιτεύγματα της εταιρείας ΤΑΔΕ, της εταιρείας ΤΑΔΕ. Είναι τα, εγώ τα έχω όλα. Όλα αυτά από τις ταινίες. Σε αυτό το σημείο, ησυχάστε και ηρεμήστε. Όλα μας τα βάσανα τελειώσανε. Θα έχουμε ένα τσιπάκι στο χέρι ή στο μέτωπο. Έτσι. Θα μας το διαβάζει ένα ηλεκτρονικό μολύβι και δεν θα ξαναταλαιπωρηθούμε ποτέ. Ούτε θα μας κλέψουν, θα μας πάρουν το πορτοφόλι, ούτε θα ταλαιπωρηθούμε. Εδώ τώρα πάμε στην Κύπρο που γράφει η εφημερίδα Ρωμιοσύνη στις 11 του 87. Μάλιστα. Ότι η εταιρεία NCR, η εταιρεία Computer NCR, θα κουβαλήσει τις ηλεκτρονικές ταμιακές μηχανές. Ναι. Όπως έχει δημοσιεύσει η Ρωμιοσύνη γράφει, σε προηγούμενη της έκδοση οι νέες αυτές ηλεκτρονικές ταμιακές μηχανές προβλέπουν από τώρα τον μελλοντικό τρόπο συναλλαγής με το χέρι ή το μέτωπο. Και αυτό φαίνεται από το χαρτάκι αποδείξεων που εκδίδουν πάνω στις οποίες αναγράφονται τα ψηφία ANS και F που είναι τα αρχικά των λέξεων HAND και FOREHAND. Που είναι χέρι και μέτωπο. Hand και forehead, το μέτωπο. Έτσι. 11/1/87. Ήδη μπαίνουν οι ηλεκτρονικές ταμιακές μηχανές που έχουν στην απόδειξή τους χέρι και μέτωπο. Δεν χρησιμοποιείται ακόμη, αλλά όμως... Έχουν την πρόβλεψη. Ναι, την πρόβλεψη. Μάλιστα. Είναι αυτό που διαβάζω, είναι από το βήμα 16/4 του 95. Το βήμα, το δικό μας βήμα. Το βήμα, μάλιστα. Ναι, το δικό μας. Το σύστημα λέει, ήδη καταργούνται διαβατήρια... Μόνο το χέρι σας είναι αρκετό πλέον, γράφει το βήμα. Και λέει ότι θα γίνεται πλέον χρήση της παλάμης. Το σύστημα το, αυτό έχει λέει πολύ χαμηλό κόστος και είναι εξαιρετικά ασφαλές. Εντυπωσίασε τους Ευρωπαίους τον Φεβρουάριο όταν παρουσιάστηκε στην Σύνοδο των 7 πλέον αναπτυγμένων κρατών του κόσμου. G7, έτσι λέγεται αυτή. Για την πληροφορική και την τεχνολογία. Ήδη η Γερμανία, η Ολλανδία και η Βρετανία έχουν ενδιαφερθεί για την πειραματική εφαρμογή του. Η εταιρεία Samsung ανακοίνωσε πως βρήκε ένα μικροτσίπ τόσο μικρό που είναι 1 προς 640 του πάχους μιας τρίχας πλέον. 1 προς 640 του πάχους μιας τρίχας. Κάθε τσιπάκι... ενός gigabyte DRAM μπορεί να καταγράψει ενδεικτικά 8.000 σελίδες εφημερίδας, 160 βιβλία, 400 σταθερές εικόνες και 16 ώρες ήχου. Μάλιστα. Στον ελεύθερο τύπο 16/5/97 γράφει η πρώτη ρομποτική θηρίδα που αναγνωρίζει τον κάτοχό της από την παλάμη του κατά το πρότυπο των κανόνων ασφαλείας του FBI λειτουργεί στο κατάστημα της Εθνικής στη Βουλιαγμένη. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία πλέον της παλάμης. Την Εθνική Τράπεζα της Συμβουλιαγμένη, τη δικιά μας. Ναι. Λειτουργεί τέτοιο πράγμα, δεν το ξέρω. Ναι. Όλο ασφαλέστεροι γινόμαστε ναι, ναι. με όλα αυτά. Και όλο ανασφαλέστεροι αισθανόμαστε. Αυτό το μυστήριο ποιος θα μας το εξηγήσει. Όλοι για την ασφάλειά μας φροντίζουν. Και οι Σέγγεν μας λένε ότι είναι για να μας προστατέψει από τους κακούς. Μόνο που εγώ αρχίζω πια και δεν καταλαβαίνω ποιοι είναι οι κακοί.
και επειδή προχθές σε μια εκπομπή σας, κύριε Κανέλη, συνεχίζω εγώ πάνω στο θέμα, γιατί κάνατε μια εκπομπή για τα ζώα, τα δέσποτα, και λέγατε τελικά τι θα γίνει, θα έχουμε Σέγγεν και στα ζώα. Σας διαβάζω. Αδέσμευτος της Κυριακής 26 Ιανουαρίου 1997. Η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι ένα μικροτσίπ που εμφυτεύεται από τον κτηνίατρο με απλή μέθοδο κάτω από το δέρμα του ζώου στην τραχυλική χώρα. Έχει το μέγεθος κόκκου ρυζιού και φέρει έναν αριθμό μοναδικό, ενιαίο κωδικό αριθμό, μοναδικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Άλλο σκυλί, άλλο γατάκι δεν θα έχει τον ίδιο αριθμό. Είναι μοναδικό στον κόσμο. Θα είναι και τυχερά, γιατί ανεβαίνουν στο επίπεδο του πολιτισμού του ανθρώπου τα ζώα. Ναι. Για να σαρκάσω και λίγο τώρα, συγγνώμη δηλαδή, αλλά. Εντάξει, εξοικειωνόμαστε όμως με την ιδέα ότι αφού το κάνουμε στα ζώα για να μην κινδυνεύουμε από τα δέσποτα, που έτσι θα μπορούμε, άμα χάσουμε το σκύλο μας, να τον βρούμε ευκολότερα. Και επειδή το σκύλο μας τον αγαπάμε, εγώ νομίζω ότι το χτίσιμο της πλάνης είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ που γιατί να βγαίνω να ψάχνω το σκυλί μου που χάθηκε, θα έχει ένα μικροτσιπάκι, θα κάνει μπιπ-μπιπ το μικροτσιπ και θα ξεβρίσκω εγώ το σκυλί μου. Άρα ευτυχισμένος. Τι με νοιάζει εμένα τώρα, εμένα θα με κάνω με τα σκυλί και θα μου βάλουν το ίδιο να με βρίσκει το μεγάλο αφεντικό. Είναι Big Brother. Συνεχίζει το δημοσίευμα και λέει: είναι ένα σύστημα ώστε να εντοπίζονται τα ζώα. Λέει: όχι, εδώ γράφει ότι το μικροτσίπ διατηρεί τη δυνατότητα ανάγνωση για πάντα. Έχει δοκιμαστεί μέχρι τώρα στη ΣΥΠΑ και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Οι Αμερικανοί ετοιμάζουν τώρα, επισημαίνει ο κύριος Στεφανίδης, ο κτηνίατρος, ένα σύστημα ώστε να εντοπίζονται τα ζώα από τον δορυφόρο. Στο μέλλον, η Τράπεζα Πληροφοριών των Σκύλων θα συνδεθεί με δορυφόρο και τα ζώα θα εντοπίζονται σε ειδικούς χάρτες. Έτσι, έπειτα από λίγα χρόνια, θα ξέρουμε πού βρίσκεται ο κάθε κατοικίδιος φίλος μας, που το έσκασε έστω και για λίγο από το σπίτι του. Καταλαβαίνετε ότι στείνεται πλέον ένας με τα μηχανήματα παγκοσμίου εντοπισμού, ένας παγκόσμιος ένεργος ακόμα και για τα ζώα. Χάραγμα δε θα δεχθώ, να προδώσω το Χριστό. Το χάραγμα δε θα δεχθώ. Διαβάζω Αποκάλυψη, γι' αυτό δηλώνω άρνηση. Διαβάζω Αποκάλυψη. Ποιος Πάμε λοιπόν στο 13ο κεφάλαιο, κύριε Κανέλη, που λέει «Και ποιοι πάντας». Και ποιοι πάντας. Εδώ βλέπουμε λοιπόν φεύγει ο παράγων προαίρεση, διότι κάνει όλους να συμβληθούν. Δεν είναι προαιρετικό. Ποιοι πάντας. Ή να δώσω συναυτής χάραγμα. Ο Άγιος εδώ κυριολεκτεί με μεγάλη σαφήνεια. Η λέξη χάραγμα προέρχεται από το ρήμα χαράσω, που σημαίνει ότι κάνω ίσχυες γραμμές, χαρακές. Και μάλιστα έχει διπλή έννοια. Γιατί χάραγμα σημαίνει ότι γράφω κάποια βαθιά ευθεία. Δεν είναι δηλαδή κάτι επιφανειακό. Τώρα λοιπόν, εδώ μπορούν να προβληθούν τα βίντεο, διότι το χάραγμα με τις χαρακές είναι ο γραμματός κώδικας σήμανσης προϊόντων, το μέσα barcode. Στον οποίο υπάρχει και ο αριθμός 666. Μα υπάρχει ο αριθμός 66. Ναι. Τώρα υπάρχουν πολλοί που λένε δεν υπάρχει ο αριθμός 66. Δηλαδή στις κάρτες των προϊόντων, ακόμα και ένα βιβλίο μαγειρίστε ανάποδα, έχει ένα barcode, ένα κωδικό αναγνωρίσεως των βιβλίων. Ναι, ναι. Αυτό θεωρήθηκε και καταγραφικό απλά. Ή περνάς και τη γλιτώνεις χρόνο στο σούπερ μάρκετ, όταν πας να αγοράσεις, ξέρω εγώ, ένα στυλό και έχει απάνω ένα κωδικό, το περνάς από κάτω, το αναγνωρίζει το μηχάνημα, βρίσκει την τιμή κατευθείαν και έτσι γλιτώνεις χρόνο. Γιατί αυτό έπρεπε να έχει τέτοια καλά το 666 δηλαδή. Ναι, εδώ φυσικά υπάρχει ένα μπέρδεμα ακόμα και στους ίδιους τους κατασκευαστές. Οι μισές εταιρείες που προωθούν τον barcode λένε ότι δεν υπάρχει μέσα, χωρίς φυσικά να μπορούν να το αποδείξουν. Οι μεγάλες εταιρείες λένε ότι υπάρχει μέσα, αλλά δεν μπορούν να τον αλλάξουν γιατί το κόστος είναι 1 τρισεκατομμύριο δολάρια λένε. Ναι, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή και οι ίδιοι ότι από τη μια ομολογούν και από την άλλη θέλουν να το κρύψουν γιατί θα έχουν συνέπειες, θα υποστούν συνέπειες. Εδώ θα σας παρακαλέσω. Ναι. Να πάμε να δούμε. Εμείς πήραμε προϊόντα τέτοια, πήγαμε στα σούπερ μάρκετ, πήραμε προϊόντα, ρωτήσαμε τα σούπερ μάρκετ ποιο τα σημάνει, ποιο τρόπο περνάει αυτός ο αριθμός και το Ελληνικό Κέντρο Σήμανσης Προϊόντων, μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Κωδικοποίησης Προϊόντων, εάν λέγεται, υποστηρίζει ότι σε ένα διευρυνόμενο διεθνές εμπορικό περιβάλλον είναι απαραίτητη η καθιέρωση ενός αποτελεσματικού συστήματος επικοινωνίας σε όλη την εμπορική αλυσίδα.